Όταν έφτασε το τρένο του Νίκου Λιγερού. Όταν έφτασε το τρένο, όσο παράξενο κι αν φαινόταν, η λύπη έγινε χαρά. Το τρένο, αν και σήμαινε ένα μη επιλεγμένο ταξίδι, παρέμεινε ένα μέσο απελευθέρωσης για την αρχή μιας άλλης ζωής, που μπορεί να μην είχε πια σχέση με την προηγούμενη, αλλά αποτελούσε τη συνέχειά της. Και αυτό ήταν σίγουρα παρήγορο για όλα τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άντρες που ήταν ικανοί να περπατήσουν σε αυτή την περιπατητική σχολή, όπου δεν είχαν γραφτεί με τη θέλησή τους. Αυτό ήταν γραμμένο στο πεπρωμένο τους, αφού την ώρα του ύπνου άλλοι έγραφαν την ιστορία τους. Κι ήταν όλοι σε ένα θεατρικό έργο, όπου αυτοσχεδίαζαν το ρόλο τους, γιατί δεν είχαν διαβάσει το σενάριο και δεν ήξεραν τίποτα για τη σκηνοθεσία που είχαν προβλέψει οι διαπραγματεύσεις, στις οποίες δεν συμμετείχαν, αφού κανείς δεν τους είχε καλέσει.